αναψευφωτιές στο πολιτικό σκηνικό επικεφαλής του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Eurogroup. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Τόμας Βίζερ επικρίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης που καθυστέρησαν, όπως λέγει, την υπογραφή μνημονίου. Η Κύπρος πίστευε ότι θα ενταχθεί σε ένα ενιαίο πακέτο διευθέτησης με την Ελλάδα και παρά τις προειδοποίησεις μας καθυστερούσε. Τώρα έχασε το τρένο. Δήλωση που αποτέλεσε εφαλτήριο αντιδράσεων. Η αναποφασιστικότητα και η ατολμία της κυβέρνησης του Ακέλ και του Προέδρου Χριστόφια έχουν επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα στην κυπριακή οικονομία και τη σοβαρή συρρήκνωση του βιωτικού επίπεδου του λαού μας. Η συνέντευξη αποτελεί κόλαφο για την κυβερνητική και ακελική προπαγάνδα, ότι τάχατες ο Πρόεδρος τελούσε υπό τον εκβιασμό και τις απειλές του Νίκου Αναστασιάδη, όπως και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, όταν αποδέχθηκε τα επαχθή για το λαό μέτρα του μνημονίου. Η κυβέρνηση ανταπάντησε δια του Στέφανου Στεφάνου λέγοντας ότι υιοθετούνται ασμενώς οι αυθαίρετες και ανυπόστατες αναφορές τεχνοκράτη του Eurogroup. Αυτοί οι ισχυρισμοί όμως δεν αντέχουν σε καμία σοβαρή κριτική. Πώς μπορεί να έχει καθυστερήσει η Κύπρος όταν οι Ευρωπαίοι περιμένουν ακόμα το πόρισμα της PIMCO για να καταλήξουν στο συνολικό ύψος του δανείου? Αυτό το θέμα είναι ανοιχτό και ενώ όσο είναι ανοιχτό, το μνημόνιο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Ο Τόμας Βίζερ δηλώνει την ίδια ώρα προβληματισμένος με το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους και εκτιμά ότι το Κυπριακό Μνημόνιο θα υπογραφεί πριν από τις προεδρικές εκλογές. Το θέμα της βιωσιμότητας θα μπορούσε να λυθεί εν μέρη με εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και πάλι η Κυπριακή κυβέρνηση δεν συμφωνούσε. Κληθείς να σχολιάσει το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, ο υποψήφιος Νίκος Αναστασιάδης ευχήθηκε το χρέος να είναι βιώσιμο για να αποφευθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θεωρούμε ότι αντί της ιδιωτικοποίησης ή της μετοχοποίησης, θα ήταν αρκετό να ευελτιώνει το προς το καλύτερο με νομοθετικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να καταστηθούν πιο ευέλικτη η διαχείριση γενικότερα των ημικρατικών οργάνων. Ο Στέφανος Στεφάνου μίλησε για ευκαιριακή μετάλλαξη του υποψηφίου Νίκου Αναστασιάδη και στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων λόγω εκλογικών σκοπιμότητων. Ο Δησί, όπως ομολόγησε με σημερινές του δηλώσεις ο κύριος Αναστασιάδης, ήταν υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Τώρα όμως δήθεν άλλαξε και υποστηρίζει μόνο τη μετοχοποίηση. Υποστηρίζει δηλαδή το άνοιγμα του δρόμου στις ιδιωτικοποιήσεις. Κάποιοι στο πίσω μέρος του μυαλού τους θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν φυσικά τους ημικρατικούς οργανισμούς και θα χρησιμοποιήσουν το μνημόνιο και κάποιες ρήτρες του μνημονίου για να οδηγήσουν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση και να επιρρύψουν φυσικά ευθύνες σε εκείνον που θα τα υπογράψει. Είναι γι' αυτόν που ο κ. Αναστασιάδης με πολύ επιμολύν θέλει να υπογραφεί το μνημόνιο από αυτήν την κυβέρνηση. Οι ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών δεν θα λύσουν το πρόβλημα, λέγει ο υποψήφιος Γιώργος Λιλίκας. Η πρότασή μας είναι η εξασφάλιση στρατηγικών επενδυτών για τους ημικρατικούς οργανισμούς με ένα ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 25%, αλλά ταυτόχρονα οι στρατηγικοί επενδυτές να αναλάβουν και τη διοίκηση και τη διαχείριση των ημικρατικών οργανισμών. Στα της οικονομίας αναφέρθηκε και ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου. Η Ρωσία μέσω της Διεθνούς Τραπέζης μπορώ να πω είναι έτοιμη να βοηθήσει και θα είναι ευχής έργων για να μην υποδουλωθούμε στα μνημόνια της Ευρώπης γιατί δεν θα έχει τέλος η τραγωδία αυτού του λαού. Οι αντιπαραθέσεις και οι μετοπικές συγκρούσεις για την οικονομία εντείνονται ακόμη περισσότερο.